Και ένα αυσυνικός. Συμπληρωθεί ο ομιλός της τρίτης υποδρομίας. Πάμε για την εκκίνηση. Έχει δοθεί εκκίνηση της τρίτης υποδρομίας. Καλή εσωτερικά για τον Αλκέτα. Αλλά και ο Ναυσίνικος και ο Ζογκλέρ. Τρία άλογα τώρα θέλουν να διεκδικήσουν την πρωτοπορία. Επιμένει ο Ζογκλέρ, επιμένει ο Αλκέτα εσωτερικά. Επιμένει και ο Ναυσίνικος με τον Ζογκλέρ να πιέζει. Ο Αλκέτας μένει στην εσωτερική. Δεν θα βρει το πέρασμα. Τώρα προσπαθεί να το βρει ο Ναυσίνικος. Είναι και αυτός κοντά σε ένα πολύ ταχύ ρυθμό. Επιμένει ο Αλκέτας εσωτερικά για να πάρει την πρωτοπορία τελικά από τον Ζογκλέρ. Μαζί είναι τα δύο άλογα. Στα τρία μήκη έμεινε ο Ναυσίνικος σε ένα πολύ γρήγορο ρυθμό. Ακόμη πιο πίσω ο Εργοτέλης εσωτερικά θέλει να ρωτήσει θέση με τον Ζογκλέρ τώρα να παίρνει την πρωτοπορία από τον Αλκέτα που μένει στην δεύτερη θέση και θέλει να βρει διάδρομο εξωτερικά. Όμως έρχεται και ο Ναυσίνικος να πλησιάσει ο Εργοτέλης. Ο Μιγιώτης Σόλομον ο Σερσότος είναι τελευταία η Κρυμαία. Πρωτοπορία τον Ζογκλέρ. Ο Αλκέτας είναι επανέλθει κοντά του στο 1,5 μήκος. Ο Ναυσίνικος στο κέντρο του στίβου θέλει να πλησιάσει ενώ αναμένει το πέρασμα και φαίνεται με δυνάμεις ο Εργοτέλης στο 600. Με τον Ζογκλέρ, τον Αλκέτα, Εργοτέλης αναμένει και βγαίνει τώρα εξωτερικότερα ο Νίκος Τσακούρας να κάνει την επίθεσή του. Με Ζογκλέρ, Αλκέτα και Εργοτέλη. Ο Ναυσίνικος μένει τέταρτος. Ο Ζογκλέρ εξακολουθεί να έχει το πλεονέκτημα από τον Αλκέτα στη στροφή. Ο Εργοτέλης θέλει να πλησιάσει βγαίνοντας όμως στην εξωτερική. Ζογκλέρ στην πρωτοπορία. Αλκέτας και Εργοτέλης τον καταδιώκουν διαρκώς με τον Ζογκλέρ μπροστά. Τώρα ο Εργοτέλης φαίνεται να πλησιάζει. Ο Αλκέτας προσπαθεί να επανέλθει. Ζογκλέρ εσωτερικά. Εργοτέλης βγαίνει έξω. Ο Ζογκλέρ είναι δυνατός. Ο Ζογκλέρ είναι στα δύο μήκη από τον Εργοτέλη. Ο Ζογκλέρ πάει να κερδίσει εντυπωσιακά σήμερα. Εργοτέλης, Αλκέτας και Ναυσίνικος. Φοβερή εμφάνιση από τον Ζογκλέρ. Παρά τον τρελό ρυθμό που δόθηκε στην υποδρομία με τον Αλκέτα, έχει πολλές δυνάμεις για να κερδίσει καθαρά, εύκολα στο τέλος.